Δεν ξέρω αν άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα και για το δεύτερο γύρο. Θανάση, είχαν ψηφίσει από τον Γοριδαλό, ήταν στο Μεταγωγόν. Και πρόκειτο να μεταχθούν σε φυλακές της Κρήτης. Χαρακτηρίστηκε κινηματογραφική αυτή η απόδραση, εγώ θα τη χαρακτηρίσω εξωφρενική. Οι τέσσερις λοιπόν κρατούμενοι, εκ των οποίων οι δύο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι, πραγματικά επικίνδυνοι κακοποιοί. Ο ένας από αυτούς έχει τεράστια δράση στον ελληνικό υπόκοσμο, έχει μια ανθρωποκτονία, είχε δολοφονήσει έναν 30χρονο άνδρα και είχε τραυματίσει τον 32χρονο αδερφό του με Καλάζνικοφ, όταν τον κατάλαβαν την ώρα που έκλεβε το αυτοκίνητό τους πριν από ακριβώς 7 χρόνια στην Κεσαριανή. Είχε πάνω από 30 ένοπλες ληστείες, εκατοντάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων. Ο δεύτερος επίσης ήταν μέλος ομάδων που διέπραταν ένοπλες ληστείες μέσα σε σπίτια, που τους λέγαμε παλιά οι ληστές με τα Καλάζνικοφ. Και ο τρίτος είχε συμμετάσχει πρόσφατα στη μεγάλη συμπλοκή στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, στο μακελιό των ψυχιατρίων, όπως το λένε οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας κρατούμενος και είχαν τραυματιστεί 13. Αυτοί λοιπόν μαζί με έναν ακόμα συμπατριώτη τους ήταν στο Μεταγωγόν, επρόκειτο να μεταχθούν τις επόμενες ημέρες σε διάφορες φυλακές. Κατάφεραν λοιπόν το βράδυ να πείσουν τον φύλακα, τον αστυνομικό, ότι ένας από αυτούς ήταν άρρωστος. Και όταν πήγε να βοηθήσει, να δει τι ακριβώς συνέβαινε, τον απείλησαν με αυτοσχέδιες λεπίδες, του πήραν το όπλο που είχε δίπλα στο γραφείο του, στη συνέχεια κατέβηκαν στο ισόγειο του κτηρίου, ακινητοποίησαν μια αστυνομικό γυναίκα που εκτελούσε εσωτερική περιπολία με περιπολικό μέσα στις εγκαταστάσεις του τμήματος Μεταγωγών. Με όμηρο πλέον την αστυνομικό έφτασαν στην έξοδο, είπαν στο σκοπό ότι θα σκοτώσουν την συνάδελφό του αν δεν τους άνοιγε την πόρτα. Πήραν το όπλο και της γυναίκας αστυνομικού και εξαφανίστηκαν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει σταματήσει βέβαια η κινητοποίηση από πλευράς ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Είναι επικίνδυνοι, είναι ένοπλοι με τα δύο όπλα των αστυνομικών. Ο τέταρτος που συνελήφθη, που δεν ήταν τόσο επικίνδυνος, ίσως γι' αυτό συνελήφθη, πολύ λίγη ώρα αργότερα να περιφέρεται στο Ρέντι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Θανασσοτήρη.